Είμαι ο υποπτέραρχος Κωνσταντίνος Σάκος, διευθυντής του Β' κλάδου του ΓΕΘΑ, πρόεδρος της ελληνικής ομάδας της Μεικτής Επιτροπής Επιρρογνωμόνων για την αναζήτηση, εκταφή, προσδιορισμό ταυτότητας και ταφιασμό Ελλήνων πεσόδων στρατιωτικών επί αρβανικού εδάφους κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου 1940-41. Από τις αρχές Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους ανέλαβα τα συγκεκριμένα καθήκοντα και μέχρι σήμερα έχω διαπιστώσει στο μέγιστο βαθμό τη σπουδαιότητα του θέματος. Αποκορύβωμα, αποτέλεσε η συμμετοχή μου στη τελετή ενταφιασμού 85 πεσών των ονειρών στην Κλεισούρα την 1η Αυγούστου του 2019. Οι σκέψεις πολλές, τα συναισθήματα ακόμα περισσότερα. Νέα παλικάρια στρατιώτες, μικροί αξιωματικοί, έδωσαν τη ζωή τους για το ύψιστο αγαθό, την ελευθερία της πατρίδας. Μετά από 80 περίπου χρόνια, τι έχει γίνει για τον άγνωστο στρατιώτη που έχει χαθεί στο πεδίο της μάχης? Οι συγγενείς του, τα αδέρφια του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, πώς αισθάνονται τόσα χρόνια ζώντας με μια διαρκή αναμονή? Ναι, έγιναν αμέτρητες εκδηλώσεις. Τιμήθηκαν, δοξάστηκαν, αλλά αυτά είναι αρκετά. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη συνείδησή μας? Εγώ λοιπόν, σαν απόγονος όλων αυτών, σαν αξιωματικός και πρόεδρος της ελληνικής ομάδας της Μεικτής Επιτροπής, δεν θα ικανοποιηθώ μόνο με τον εντοπισμό και την ταφή σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας παράδοση, αλλά με την ταυτοποίηση και την τοποθέτηση ονόματος αντί αριθμού σε κάθε οστοφυλάκιο. Κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις, Ελλάδος-Ιταλία στην Αλβανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχασαν τη ζωή τους 13.936 Έλληνες στρατιωτικοί και 26 Έλληνες αεροπόροι. Για την έβρεση των 7.976 στρατιωτικών και 26 αεροπόρων που παρέμειναν στην Αλβανία, δεν πραγματοποιήθηκε κάποια οργανωμένη επιχείρηση έβρεσης άμεσα.